μέσα τώρα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαίτερες ακολουθίες οι οποίες έχουν έναν άλλο χαρακτήρα από τις συνηθισμένες ακολουθίες. Και εκεί βρίσκεται και το μυστικό των ακολουθιών. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, όλη αυτή η συνειδητοποίηση του ανθρώπου, το να έρθει ο σε αυτόν, γίνεται μέσα στη λατρεία. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η λατρεία. Είναι η λατρεία της διαδραματίζεται εκεί. Και το μεγάλο δράμα της εποχής μας είναι ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει μέσα στη λατρεία. Οι ακολουθίε τη μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουν μέσα θησαυρού. Αν έρθει με αυτού του θησαυρού ο άνθρωπος σε επαφή, βρίσκει τέτοια ανοφέλεια που πραγματικά έτσι, λαμβάνει μόνο μέσα από τα υμνολογικά κείμενα όλη τη δύναμη για να μπορέσει να αγωνιστεί. Είναι τα κείμενα αυτά είναι ευτονίας χορηγή και ευψυχία ποριστέ. Δίνουν δηλαδή στον άνθρωπο και ευτονία και ευψυχία για τον αγώνα του. Η κατεξοχήν ακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που έχει μέσα τη πάρα πολύ ομορφιά, είναι αυτή η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Έχει επικρατήσει να ονομάζεται προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ή η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων τιμιών δώρων. Όπως λέει το όνομά της, δεν είναι κατ' ουσίαν μία λειτουργία διότι η λειτουργία του Καθαγιασμού έχει γίνει πρωτήτερα, είναι προηγιασμένη. Είναι μία ακολουθία μετάδοσης του σώματος και του αίματος του Χριστού, η οποία έχει έλθει μέχρι σήμερα ως ε, συνέχεια ενός αρχαίου τυπικού και μια αρχαία ευσεβού παραδόσεω. Αυτή η παράδοση είναι πια. Είναι η συνήθεια των χριστιανών να κοινωνούν πολύ τακτικά. Ο Μέγας Βασίλειος, αν δεν κάνω λάθος, την 93η, στην 23 η στην 26 η επιστολή του, μας πληροφορεί με, με χαρά ότι οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά του τότε την περίοδο εκείνη, κοινωνούσαν κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Αυτή η συνήθεια της τακτικής Θείας Μηταλήψεως όμως είχε ένα πρόβλημα. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να μετέχουν στην Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία. Επειδή δεν υπήρχαν Θείες Λειτουργίες, είχαν βρει τότε το τυπικό αυτό που κάνουμε εμεί που εφαρμόζουμε εμείς σήμερα με τον καθαγιασμό του Άρτου, της Μεγάλης Πέμπτης και της μετάδοσης του αποξηραμένου σώματος του Χριστού στους ασθενείς. Αυτό, αυτήν την τακτική του να κρατούν δηλαδή καθαγιασμένο Άρτο και να κοινωνούν μόνοι τους, την είχαν εκείνη την περίοδο και κοινωνούσαν οι άνθρωποι από εκείνο τον καθαγιασμένο Άρτο. Αυτό πιο έντονα συμβαίνει στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια αν ανοίξετε τα βιβλία και διαβάσετε σε πάρα πολλά σημεία θα, το, θα, την, θα, την, συναντήσετε αυτήν την τακτική. Οι μοναχοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να μετέχουν σε θεία, σε θεία λειτουργία κρατούσαν τεμάχια του Αγίου Άρτου και κοινωνούσαν χωρίς να υπάρχει θεία λειτουργία. Έτσι, σύντο χρόνο, δημιουργείται μία ακολουθία η οποία είναι ακολουθία θείας μεταλήψεως. Αποδίδεται η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων στον Άγιο Γρηγόριο το διάλογο. Αλλά νομίζω πως εσφαλμένα αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο. Είναι μία ακολουθία η οποία δημιουργήθηκε σύν χρόνο μέσα από τα μοναστήρια. Έρχεται αυτή η ακολουθία τώρα να συναντήσει ένα κενό μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως είπαμε, είναι μία περίοδος πένθους. Μέσα σε αυτό το πένθος δεν χωρά πασχάλιος χαρά. Παρατηρεί ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν η Εκκλησία να γυρίζει τον άνθρωπο τις ημέρες εκείνες του πένθους στην παλαιοδιαθήκη ζωή του. Σαν να ζει στην Παλαιά Διαθήκη, σαν να μην έχει έρθει ο Χριστός. Ζει έτσι τον θρίνο. Μέσα σε αυτό τον θρίνο, και το πένθο των ημερών, των πέντε ημερών τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν χωρά το Πασχάλιο και χαρμόσυνο γεγονό τη θεία λειτουργία. Γι' αυτό και οι ιεροί κανόνε απαγορεύουν ρητά την τέλεση τη θεία λειτουργία μέσα σε εκείνο το διάστημα, παρεκτό τη ημέρα του Ευαγγελισμού. Έρχεται λοιπόν αυτή η ακολουθία που έχει διαμορφωθεί, η ακολουθία της μετάδοσης των τιμίων δώρων και αναπληρώνει αυτό το κενό και γίνεται η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων μία Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας πληροφορεί ο διακεκριμένος αυτός λειτουργιολόγος ο Ιωάννης ο Φουντούλης ότι αν ανοίξουμε λέει τους κώδικες και δούμε τα χειρόγραφα πώς περιγράφουν την Θεία Λειτουργία της, των προηγιασμένων τιμίων δώρων, θα δούμε ακριβώς ότι είναι μία Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία έχει τόσο ομορφιά μέσα της. Έχει κρυμμένη μέσα την ευλάβεια, έχει αυτήν την πραγματικά συνειδητοποιημένη ε, στάση του ανθρώπου που ενώ βρίσκεται μέσα στο πένθος, παίρνει λίγο από τη χαρά της Αναστάσεως και μεταμορφώνει λίγο αυτό το πένθος σε χαρμολύπη ακόμη και μέσα σε, εκείνε σε εκείνες τις πέντε ημέρες της πένθυμες.